κύριε Μίτσο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα Μαρία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, κύριε Μίτσο, θα ήθελα να ένα πρώτο σχολιασμό όσον αφορά την κατάσταση για την Συρία. Να διορθώσουμε, παρακαλώ πολύ, και το Σούπερ, αφορά τη Συρία. Να πούμε λοιπόν, κύριε Μίτσο, ότι από ό,τι φαίνεται η κατάπαυση των πυρών, αλλά και αυτό που συμφωνήθηκε μεταξύ της Αμερικής και της Τουρκίας, δεν τηρείται. Σύμφωνα λοιπόν με Αμερικάνους πράκτορες, αλλά και γενικότερα με δημοσιογράφους, από ό,τι φαίνεται οι Κούρδοι ή οι Τούρκοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αθετήσει τη συγκεκριμένη συμφωνία, με τους δύο λαούς να βρίσκονται ακόμη και σε αυτή την κατάσταση, εμπόλεμη κατάσταση, όσον αφορά τις δηλώσεις τους. Τελικά τι γίνεται? Είναι αλήθεια αυτό και φάνηκε και από πόσο ασαφής ήταν και η συμφωνία που έγινε με την Αμερική και τον πρόεδρο Ερντογάν την περασμένη εβδομάδα. Μην ξεχνούμε ότι την Τρίτη θα πάρθουν ίσως οι τελικές αποφάσεις του δράματος στη Συρία με την επίσκεψη του Ερντογάν στον Πούτιν, που είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα τοποθετηθεί η Ρωσία και τι ενδεχομένως επιλογές θα κάνουν από εκεί πέρα. Δεν θα γίνει κάποια τριμερή συνάντηση Συρίας, Τουρκίας, Ρωσίας ή η Ρωσία ανάλογα πώς θα επιλέξει να χειριστεί το ζήτημα με τον Ερντογκάν. Σε κάθε περίπτωση όντως οι μάχες δεν έχουν σταματήσει, έχουν περιοριστεί θα έλεγα. Αλλά εκεί πέρα γίνεται ένας χαμός στην κυριολεξία, ένα χαοτικό περιβάλλον. Σήμερα φύγαν και οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες από μια βάση της Συρίας. Άρα είναι όλα ανοιχτά για τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν και με δηλώσεις Κούρδων αξιωματούχων, κύριε Μίτσιο, είναι έτοιμοι ξανά να παλέψουν εναντίον του Ισλαμικού κράτους, αλλά και όλο αυτό που δημιουργήθηκε και με την απελευθέρωση μερικών μετά από τα χτυπήματα της τουρκικής πλευράς. Θα θέλαμε έναν δικό σας γενικότερο σχολιασμό για τις δηλώσεις τους και αν τελικά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φοβάται το νέο κύμα από το Ισλαμικό κράτος. Κοιτάξτε, ως ένα βαθμό αυτό που είπε ο πρόεδρος της Αμερικής, δεν είχε άδικο ότι είναι δικοί σας πολίτες αυτοί που είναι εκεί πέρα. Και εφόσον ζούσαν σε ευρωπαϊκές χώρες και πήγαν εθελοντικά να καταγούν στη Μέση Ανατολή και στο Χαλιφάτο και να πάρουν μέρος σε αυτά τα εγκλήματα που κάνουν, άρα λοιπόν είναι πολίτες που έχουν την ευθύνη και οι ευρωπαϊκές χώρες να το διαχειριστούν. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Mm-hmm. Το δεύτερο ζήτημα είναι τι θα γίνει με τις φυλακές που είναι φυλακισμένοι τζιχαντιστές, δηλαδή αν θα πέσουν στα χέρια της Τουρκίας, αν θα γίνει κάποια συμφωνία με τους Κούρδους, και βέβαια έχουμε τώρα και την εμπλοκή και του Συριακού στρατού. Τη επίσημη χώρα, διότι είχαν από το 2015 στην περιοχή να εμφανιστούν Σύριοι στρατιώτες, διότι όπως αντιλαμβάνεστε με τον πόλεμο του Χαλιφάτου είχαν κάνει μια αυτονομία οι Κούρδοι στην περιοχή, δεν πλησίαζαν, ήταν οι Αμερικανοί που ήταν εγκατεστημένοι στη Βόρεια Συρία. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πώς θα κλείσει η συμφωνία Ρωσίας, Αμερικής, Τουρκία στην περιοχή, και αυτά είναι ένα κομμάτι του όλου παζλ. Είναι το ISIS, είναι οι Κούρδοι, είναι η Τουρκία μέχρι ποιου σημείου θα πάει, όπως επίσης και αυτό που είπατε για τους Κούρδους μαχητές, αν αυτοί θα φύγουν και από ποιες πόλεις και σε ποιο βαθμό, σε πόσα χιλιόμετρα δηλαδή από όλη αυτή την απόσταση. Άρα είναι θέμα διαπραγματεύσεων και είναι κάτι που είναι να εξελίξει. Mm-hmm. Θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, γιατί διαβάσαμε και κάποιες πηγές από υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών ότι εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι μετά από την διεθνή ανοχή, κύριε Μίτσιο, που αφορά τον Τούρκο Ερντογάν. Υπάρχει μια ανησυχία από την ελληνική πλευρά ότι και η Αμερική αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ιδιαίτερα αυστηρή με όλο αυτό που δημιουργήθηκε με την τουρκική εισβολή και επέτρεψε στον Ερντογάν πραγματικά να ξεκινήσει μια νέα ματοχυσία στην Βορειοανατολική Συρία. Ιδιαίτερη ανήσυχη γιατί βλέπουν τη διεθνή κοινότητα να μην είναι τελικά τόσο αυστηρή στις πράξεις με την Τουρκία και υπάρχει έντονη προκλητικότητα να πούμε και στο Αιγαίο τις τελευταίες ημέρες, αλλά φυσικά όσον αφορά και την εκμετάλλευση της Κυπριακής ΑΟΣ κατά το 2007. Ξέρετε, το ελληνικό πολιτικό σύστημα και η πολιτική λύση της χώρας είχε εφησυχαστεί μέχρι τώρα πιστεύοντας ότι κάποιο αόρατο χέρι θα μπορούσε να παρέμβει ανά πάσα στιγμή και ότι η Ελλάδα δεν θα έπαιρνε κάποιες επώδυνες αποφάσεις ή θα έκανε κάποιες δράσεις πολύ με ένταση και με πίστη και με δύναμη. Αυτός λοιπόν ο εφησυχασμός φεύγει, οι ψευδεστήσεις τελειώσαν, ένα σωρό αναλυτές γράφαμε εδώ και χρόνια ότι κοιτάξτε να δείτε, όλο αυτό το πράγμα πρέπει να ξυπνήσουμε, πρέπει να
σηκώσουμε τα μανίκια να δούμε για την Ελλάδα μας τι πρέπει να κάνουμε. Είδαμε λοιπόν ότι η διεθνή κοινότητα, ο καθένας ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, για τα εθνικά του συμφέροντα. Μην ξεχνάτε, προχθές στην Ευρωπαϊκή Ένωση επάνω ήταν χάδι ουσιαστικά οι κυρώσεις προς την Τουρκία. Και μάλιστα διάβαζα προχθές ότι η Γερμανία φέτος, το πρώτο εννιάμηνο, είχε ρεκόρ εξαγωγών πολεμικού στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία, 250 εκατομμύρια ευρώ. Και σήμερα είπαν ότι τα υποβρύχια, λέει, που είναι μια προηγούμενη συμφωνία, θα συνεχίσουμε να τα δίνουμε στην Τουρκία. Οι συμφωνίες οι προηγούμενες που είχαμε συνάψει θα συνεχιστούν και από εδώ και πέρα δεν θα στέλνουμε πολεμικό υλικό. Και η Βρετανία, όπως είδατε, δεν θέλει με την ΑΟΣ και όλα αυτά, δεν υιοθετεί τις κυπριακές και τις ελληνικές επιφυλάξεις. Και εδώ είναι και θέμα διεθνούς δικαίου. Ή το δέχεσαι, το δέχεσαι. Και είναι ντροπή από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε μέλη να υπονομεύεται όλο αυτό το κλίμα εις βάρος μιας χώρας. Ουσιαστικά αυτό που θα γίνει και σωστά και ίσως και αργά το επισημάνω στο Υπουργείο και σε όλα τα Υπουργεία, ότι θέλουν την Ελλάδα τη σπιναλόγκα της Ευρώπης, την αποθήκη ψυχών προσφύγων μεταναστών από τις επόλεμες ζώνες. Κανένας δεν θέλει να... αφού δεν βλέπετε και με τα παιδάκια τα προσφυγόπουλα, τα οποία είναι ασυνόδευτα, από πολέμους, χάσαν τους γονείς τους, ορφανά. Καμιά ευρωπαϊκή χώρα, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, δεν είπε ναι να τα πάρουμε. Άρα λοιπόν είμαστε αντιμέτωποι προς μια πραγματικότητα την οποία ήταν στο όνειρό μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Και θα πρέπει να αλλάξει όλη η προσέγγιση, να γίνει πιο επιθετική, πιο έντονη, πιο δραστήρια και πιστεύω ότι κάλλει αργά παρά ποτέ. Προτού σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα να σας πω λίγο και στο θέμα των Σκοπίων, κύριε Μίτσιο. Να πούμε ότι πραγματικά από ό,τι φαίνεται δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα για τα Σκόπια, δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα για τον ΖΑΕΦ. Πρόωρες εκλογές ανακοινώθηκαν πλέον, δηλώνει ξεκάθαρο ότι πρέπει ο λαός των Σκοπίων να είναι αυτός που θα αποφασίσει για την πορεία της χώρας. Θα δούμε τι θα γίνει και με την άνοδο των εθνικιστών φυσικά της ενδοχώρας. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν κινδυνεύει η συμφωνία των Πρεσπών, αν πιστεύετε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή για την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα διαπραγματεύσεων για το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε καταρχήν ότι τα Σκόπια αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση σοκ. Δεν πιστεύαμε τίποτα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπαιρνε μια τέτοια απόφαση. Ούτε στα τρελά τους όνειρα. Εφόσον ξεκίνησαν οι διαδικασίες με τον ΝΑΤΟ, ήταν προαπαιτούμενο η συμφωνία για το ονοματοδοτικό με την Ελλάδα, η συμφωνία των Πρεσπών. Είχαν και αυτοί επαναπαυτεί ότι όλα βαίναν καλώς και ότι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και ότι θα εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι και το πολιτικό σύστημα και η χώρα η ίδια πλήρωσε αυτή τη συμφωνία με μεγάλη ένταση και πίεση από τις ξένες δυνάμεις και στο εσωτερικό πολιτικό ζήτημα. Θυμάστε με το ΒΜΡΟ, εξαγορά βουλευτών, παρέμβαση της Αμερικής. Η ίδια η Μέρκελ είχε πάει και όπως είχε πάει εδώ, το δημοψήφισμα που κάναν δεν τηρήθηκε. Δηλαδή γίναν πράγματα τα οποία ουσιαστικά τι γίνεται. Τώρα φαίνεται ότι απογυμνώθηκαν και του ΖΑΕΦ και του πολιτικού συστήματος όλες οι επιλογές ως επιλογές οι οποίες προέρχονται από τον ξένο παράγοντα. Και εκεί έγιναν και μεγάλα πολιτικά μίση και πάθη. Άρα λοιπόν τώρα είναι ένα ξεκαθάρισμα. Το ΒΜΡΟ είπε ότι εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή τη συμφωνία. Αν κερδίσει τις εκλογές οι οποίες βάσει το Σύνταγμα των Σκοπίων πρέπει να περάσουν 100 μέρες και στη συνέχεια, άρα εκτιμούμε ότι Φλεβάρι-Μάρτι θα γίνουν οι εκλογές εκεί. Αν βγει το ΒΜΡΟ, πολύ πιθανό να καταγγείλει τη συμφωνία και να πει δεν την αναγνωρίζουμε. Εμείς βέβαια μέχρι τώρα την τηρούμε τη συμφωνία, ενώ οι Σκοπιανοί ουσιαστικά παίζουν ένα κρυφτούλι με τη συμφωνία. Σε κάποια βασικά την τηρούν, αλλά σε πολλά δεν τηρείται η συμφωνία. Και αυτό ενδεχομένως, όπως είπατε και στο ερώτημά σας, μπορεί να διευκολύνει την ελληνική πλευρά αργότερα να πατήσει πάνω σε αυτό και να μην έχουμε αυτή η προοδοτική συμφωνία να καταπέσει αιτία άλλων γεγονότων τα οποία δεν τα είχαν σχεδιάσει. Πάντως είναι σοβαρό αυτό, διότι είναι μια πηγή αστάθειας. Ο αλβανικός εθνικισμός και αυτός κινείται να δει πού θα πάει το πράγμα και με το Κόσοβο που συζητάνε για τις αλλαγές συνόρων με τη Σερβία. Η Μεγάλη Αλβανία πάντα είναι ένα όραμα για την ένωση όλων των αλβανικών πληθυσμών των Βαλκανίων. Ξεχνάτε ότι στο κράτος των Σκοπίων το 35 με 40%
δυτικά των Σκοπίων, Τέτοβο κτλ. Είναι αλβανικής καταγωγής, ούτε Σλάβοι είναι, ούτε εντός εισαγωγικών Μακεδόνες, Βορειομακεδόνες, όπως θέλετε, αρνούνται ότι είναι εθνολογικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το επόμενο βήμα και όπως βλέπουμε, επειδή η Αμερική άρχισε να μην ενδιαφέρεται πλέον για τη Μέση Ανατολή, πολύ πιθανό κατά την άποψή μου, επειδή έχουν εκλογές και του χρόνου προεδρικές στις Ηνωμένες Πολιτείες, να αφήσει τα Βαλκάνια στη μοίρα τους και βέβαια να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο κατά την άποψή μου μετά τη Μέση Ανατολή η Ρωσία στην περιοχή, να επανακάμψει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μίτσο. Εγώ ευχαριστώ. Καλώς απόγευμα. Καλώς απόγευμα. Γεια σας.